Ειδήσεις από το timeline.gr σε 2 λεπτά. Σύεται η γη στο Αρκαλοχώριο, ένα σεισμός ακολουθεί τον άλλον. Στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας, λέει ο Ευθύμης Λέκας. Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία στο Κινάλ ο Βασίλης Γκεγκέρογλου υπέρ Παπανδρέου. Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του πρώην Πρωθυπουργού. Έληξε η προθεσμία για την κατάθεση υπογραφών. Αήθη χαρακτηρίζει την επίθεση Πολάκη σε Τσιόδρα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει τους αντιεμβολιαστές, πρόσθεσε ο Υπουργός. Η κακαράτζουλα επιτέθηκε με ανθρωποκτόνο εγωισμό, είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας στη δίκη για την επίθεση με το Βιτριόλι, προτείνοντας την ενοχή της κατηγορούμενης. Η δίκη διεκόπη για την 3η 26 Οκτωβρίου. Η Ευρώπη δεν θα αποδεχτεί καμία απόπειρα εργαλειοποίησης των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς, αναμένεται να είναι το μήνυμα της Συνόδου Κορυφής. Εμέσως η αναφορά καλύπτει και την Τουρκία για τα γεγονότα του 2020 στον Εύρο. Φρίκι στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν αποκεφάλισαν αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Πρόκειται για τη δεύτερη αθλήτρια βόλεϊ που δολοφονείται από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Επανέρχονται σκληρά μέτρα για τον κορονοϊό στη Ρωσία. Σε lockdown η Μόσχα από τις 28 Οκτωβρίου. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ημερήσιο αριθμό ρεκόρ στους θανάτους και τα κρούσματα της COVID-19. Άιντραχτ Ολυμπιακός απόψε στις 10 για τον τρίτο γύρο των ομίλων του UEFA Europa League. Για το 3-3 οι Ερυθρόλευκοι αντίδραση ψάχνουν οι Γερμανοί. Η αποστολή του Ολυμπιακού. Σάλλος από τη δήλωση του Πετρούνια για το ελληνικό μητού στον αθλητισμό. Η δήλωσή μου πήρε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που στην πραγματικότητα πρεσβεύω, δήλωσε ο Ολυμπιονίκης. Δεν ξέρω κάποιον αθλητή που πέτυχε τους στόχους του να διαμαρτυρήθηκε ποτέ, είχε δηλώσει προηγουμένως. Χαλάει ο καιρός από αύριο με τοπικές βροχές και στην Αττική. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο timeline.gr.